συναυλία με σωρία καλλιτεχνών. Στόχος να ενισχυθεί ο ραδιομαραθώνιος. Είπαμε, το ραντεβού δεν σταμάτησε σε εκείνο το τριήμερο των εκδηλώσεων για τον ραδιομαραθώνιο. Ανανεώνεται και συνεχίζει. Για να δούμε δηλώσεις των καλλιτεχνών. Θα είμαστε όλοι μια πολύ ωραία παρέα και θα περάσουμε τέλεια. Και στηρίζουμε το ραδιομαραθώνιο, αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και σε εσάς που είστε εδώ και μας κάνετε συντροφιά. Και αυτό είναι που με κάνει περήφανο, ότι οι Κύπροι ξέρουμε να είμαστε στα φιλανθρωπικά πράγματα ενωμένοι, μια γροθιά. Ελπίζω να περάσετε ευχάριστα. Και το πιο σημαντικό είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, έτσι, που είναι φιλανθρωπικός και είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι καλλιτέχνες μαζί να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέσα σε αυτούς. Αυτή η συναυλία είναι μεν συναυλία γιορτινή, συναυλία χριστουγεννιάτικη. Έχει όμως ένα σκοπό. Όλα τα έσοδα διατίθεται στο ραδιομαραθώνιο. Στηρίζουν δηλαδή τα ιδρύματα που στηρίζει ο ραδιομαραθώνιος. Θα δείτε πολλά πράγματα, θα δείτε φωτιές, ζωγλερικά, θα κάνουμε μαγικά, τρίξ εδώ, τα πάντα, για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που ο Γιώργος ο Θεοφάνος είναι ένας καταπληκτικός συνθέτης, γιατί εκτός από τα δικά μας τραγούδια που θα πούμε σήμερα το βράδυ, έχει κάνει ένα ολόκληρο δίσκο που όλοι μας έχουμε μια συμμετοχή, που όλα τα εισοδήματα θα πάνε και αυτά στα ιδρύματα. Απόψε μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη συναυλία. Απόψε το Super FM Christmas Concert. Σειρά καλλιτεχνών θα είναι κοντά μας, αλλά τώρα στο πρωτοσέλιδο έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας. Ζήνωνας Ζιντήλης, διευθυντής Super FM. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αγαπημένος. Καλημέρα, καλώς ήλθες. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Και ο πρώτος Κύπριος τραγουδιστής που κατάφερε να κάνει τριπλό πλατινένιο στη χώρα του με χώρια δισκογραφική παραγωγή. Τι ωραία η καιρή. Μου το λέει, ζήναμε και έτσι. Αξέχαστη καιρή. Το λέμε μια νοσταλγία πια, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όντως είναι αλήθεια. Ήταν το 1995 προς 96 ο δίσκος Ό,τι με αφορά. Είχε πάνω το τραγούδι που είχα πάει στην Eurovision πρώτη φορά, το «Μόνο για μας», και άλλα 3-4 τραγούδια. Ήταν ωραίοι δίσκοι που γινόταν με αγάπη από ανθρώπους εδώ στην Κύπρο. Ήταν εγχώριας παραγωγής, ήταν μια σκηνή μουσική που είχε στηθεί τότε με πρωτεργάτες, πρωταγωνιστές, αν θέλετε, εμένα και τον Μιχάλη τον Χατζιγιάννη από πλευράς τραγουδιστών. Τον Ανδρέα τον Γιοργαλή, τον Αρίστο τον Μοσχοβάκη πρώτα, τον Ανδρέα τον Γιοργαλή μετά, τον Δώρο Γεωργιάδη κτλ. Και γίνονταν αυτά τα ωραία πράγματα που βοήθησαν εμάς τους Κύπριους τραγουδιστές να πάμε στην Αθήνα μετά. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνονται πια, γι' αυτό κοιτάχτηκα με τον Ζήνωνα. Δυστυχώς η δισκογραφία πνέει τα λίστια από ό,τι βλέπω. Δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να επανεκκινήσει. Μπορεί. Και να δώσει έτσι μια νέα πνοή και ένα άλλο αέρα σε μια εποχή που η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο από κάθε άποψη. Επάνω από πώς διορίζονται τα πράγματα. Έχουν και ένα άλλο ρόλο οι καλλιτέχνες που νομίζω αναδείχθηκε φέτος. Έχουμε να συζητήσουμε το απόψινο, αλλά ήταν και αυτή η πολύ μεγάλη συναυλία που είχε γίνει λίγες μέρες μετά τα γεγονότα του μνημονίου. Τέσσερις έγινε. Που ενώθηκαν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες φέτος να δούμε ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα άλλο ρόλο, πολύ ουσιαστικό να παίξουν. Mm-hmm.
Και μπορεί και αυτή να είναι μια αφορμή να ξαναμπούν κάποια πράγματα στη θέση του. Αυτό που είπε είναι να το πιο σωστό. Μας, εγώ λέω η τέχνη και ο πολιτισμός, και δυστυχώς κουβεντιάζαμε προηγουμένως με τους εικαστικούς για το πώς η πολιτεία φάνηκε τόσο κατώτερη των περιστάσεων πια απέναντι στους καλλιτέχνες και απέναντι στους δημιουργούς. Και λέγαμε ότι άμα διαλύσεις τον πολιτισμό τελείως, πού να πας. Η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη έλεγε κάτι το οποίο εγώ το έχω πάντα ως λάβαρο. Χωρίς τον πολιτισμό είμαστε ο κανείς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες, ίσως είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγή αυτή. Ακριβώς. Όλα τα άλλα. Ο πολιτισμός και η παιδεία είναι τα δύο πράγματα που σαν έθνος θα έπρεπε, το κάθε έθνος, αλλά ειδικά το ελληνικό έθνος με την ιστορία που έχει, θα έπρεπε να έχει ως φυλακτό και ως σημαία και ως οδηγό. Ναι. Δυστυχώς δεν τα προσέχουμε έως και καθόλου. Ναι, παρ' όλα αυτά, όπως αυτό συμφωνώ απολύτως με τον Ζήνωνα, ότι ο επαναπροσδιορισμός, γιατί μιλάγαμε για στην προηγούμενη σου ερώτηση, ότι ο επαναπροσδιορισμός των πραγμάτων είναι απαραίτητος και συμβαδίζει και ανάλογα με τις επιταγές της εποχής, της κάθε εποχής. Αλλά μπορούν να γίνουν πράγματα. Και γίνονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και από ανθρώπους. Χρειάζονται ικανοί άνθρωποι. Ένας εκ των οποίων είναι εδώ και κάνει αυτό το πράγμα που η πραγματικότητα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα γιατί εννοείται. Γιατί και αυτό στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού είναι. Ακριβώς. Είδες τι ωραία γιατί που τα δένουν. Αφήσανε το ραδιομαραθώνιο. Και έφτασε στον πάτο και τον αρνηθήκανε και του γυρίσανε την πλάτη. Mm-hmm. Και είπαμε από εκεί που ξεκίνησε να τον αναγεννήσουμε. Γι' αυτό επαναπροσδιορισμός δεν είπαμε, είναι αυτό. Είπαμε ότι είμαστε μέσα να αγκαλιάσουμε αυτό το πράγμα ακόμα και πριν ξέρουμε τις βασικές λεπτομέρειες. Όταν μάθαμε στην πορεία ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, μετά και το κούρεμα, πόσα ζωτικά θέματα είναι σε waiting list, σε λίστα αναμονής, παιδάκια τα οποία πρέπει να πάνε άμεσα, αύριο, στο εξωτερικό για θεραπείες, πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο ραδιομαραθώνιος είναι καταφυρημένο, είναι πολλά ιδρύματα, είναι ένας θεσμός που ακούμε χρόνια, αλλά είναι καθημερινή το έργο και η ανάγκη για βοήθεια, πόσο μάλλον στις μέρες μας. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το... Ναι, γιατί είπαμε για για βάλσαμο και για το βάλσαμο που μπορεί να δώσει η τέχνη και σήμερα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Για μας είναι κάπως σαν Χριστούγεννα σήμερα και ερχόμαστε και από μια πρόβα που τέλειωσε ξημερώματα. Αργά. Νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί αυτό το αίσθημα της περηφάνειας, που, όχι της εγωιστικής, του ότι τόσοι πολλοί καλλιτέχνες είμαστε εδώ, ξενυχτάμε, κάνουμε πρόβες για ένα πολύ ωραίο σκοπό, χωρίς κανένα από αυτά τα του star system τα γνωστά. Ακριβώς, αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται για να γίνουν τέτοια σπουδαία πράγματα, γιατί περί σπουδαίου πράγματος και ενέργειας πρόκειται, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι και οι ικανοί άνθρωποι. Έχει παράδοση το συγκρότημα σε μεγάλες διοργανώσεις. Νιώθεις ασφάλεια. Και πρέπει να τονίσουμε, δεν είναι μόνο σούπερ. Είναι όλο το συγκρότημα. Συγκρότημα που έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ίσως ότι στο τέλος πολύ γρήγορα να πούμε και. Το θέλουμε, λοιπόν, ναι. Και θεωρώ ότι. Θες να συνεχίσεις, ό,τι θες. Όχι, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον Γιώργο Θεοφάνος. Με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Προηγήθηκε και η συναυλία για το Ράδιο Πρώτο αρχές Σεπτεμβρίου με την Αντάσταση Θεοδωρίδου. Ήταν μια καλοκαιρινή ιδέα να κάνουμε κάτι τα Χριστούγεννα που να έχει και συμβολική σημασία και να ενώσει φωνές και να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής. Έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και το στήσιμο όλες τις παράστασεις. Έχει κάνει και τα μαγικά του. Με εκπλήξεις που θα δουν όσοι έρθουν σήμερα επί σκηνής. Έχει φτιάξει μαζί με τους καλλιτέχνες, τον Κωνσταντίνο και πολλούς άλλους φίλους που μπορούμε να τους αναφέρουμε, ένα πολύ ωραίο CD, το οποίο χωρίς καμία υπερβολή λέω ότι πρέπει να είναι μια από τις πιο ωραίες. Ακούμε τώρα, ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Πρέπει να είναι μια από τις πιο ωραίες χριστουγεννιάτικες συλλογές, γιατί δεν βγήκαν και πολλές ελληνικές συλλογές που να. Ναι.
Και αυτό το CD θα έχει συνέχεια το Super Christmas Concert με το CD που θα διατεθεί την ερχόμενη Κυριακή με το 22, μεγάλο χριστουγεννιάτικο πακέτο της Κυριακάτικης ημέρινης. Άρα απόψε στείνεται κάτι μεγάλο, μια συναυλία στην οποία είναι πλειάδα είναι πολύ καλλιτέχνες οι συνάδελφοι. Ήθελα να βάλω τίτλους, αυτοί οι τίτλοι που παίζουν κάτω από τις συζητήσεις, τα θέματα. Και λέω, μα πού να βάλω όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Να τους πω εγώ, θα αναλάβω να τους πω εγώ. Λοιπόν, είναι, καταρχήν πρέπει να, αυτό που είπε και ο Ζήνωνας, όταν δουλεύεις με καλλιτέχνες και ανθρώπους, εδώ ήθελα να καταλήξω, τους οποίους και θαυμάζεις και έχεις και εμπιστοσύνη και είναι ικανοί, δεν μπορείς παρά να πεις αμέσως ένα αβίαστο ναι, συμμετέχω. Δηλαδή, και είναι και τιμή σου να συμμετέχει καταρχήν για τον λόγο, για τον σκοπό. Και κατά δεύτερον, άνθρωποι όπως το Ζήνωνα, που είναι στο Super FM και όχι μόνο, και είμαστε εκτός από φίλοι και συνεργάτες, αλλά ξέρεις ότι είναι ικανοί και είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μπροστά. Ναι. Ο Χρυσάθος ο Τσουρούλης που το έχει αναλάβει έτσι υπό την γενική του εποπτεία, ο οποίος είναι πολύ προσωπικά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, ο Χρυσάθος είναι δίπλα μας και μπράβο του που έχει αυτές τις ανησυχίες, γιατί πρόκειται για πάρα πολύ αγαθές και σπουδαίες μαζί ανησυχίες. Η Άτζελα Μπιφούλκο και η Ζωή Χριστοφόρου που επιμελούνται όλο το θέμα της οργάνωσης είναι ικανοί, αλλά ο Γιώργος πάνω απ' όλα στο καλλιτεχνικό, γιατί έχει να κάνει με τη μουσική, είναι εγγύηση. Του Γιώργου Θεοφάνου. Είναι εγγύηση. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό CD, όπως είπε. Και τα παιδάκια του Γιώργου Θεοφάνου. Ναι, και τα παιδιά, ειδικά η χοροδία από το μουσικό εργαστηράκι. Δεν πρέπει να το χάσουμε από εσένα. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Ξεκινούμε νωρίς με σκοπό να μαζέψουμε και νεαρό κόσμο και οικογένειες. Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία. 6,5 θα προσπαθήσουμε νομίζω, να τελειώσουμε λίγο πριν 6. Τα μεσάνυχτα. 6,5 δεν είναι. Έχουμε κόψει λίγο χρόνο για να μπορέσει ο κόσμος να πάει στο σπίτι του σε μια 6 λογική. Ξεκινάμε, 6 ξεκινάμε. Βεβαίως ο κόσμος μπορεί να έρθει και πιο μετά, στις 7, στις 8. Όσο πιο νωρίς έρθει κάποιος, θα δει πολύ περισσότερους καλλιτέχνες. Να τους αναφέρω, γιατί τους ξέχασα. Να ξεκινήσουμε την Ευρυδίκη και τον Δημήτρη τον Κοριαλά, την Έλενα Παπαρίζου, την Τέμη, τον Νίκο τον Γκάνο, τον Κώστα τον Μαρτάκη, την Ελένη τη Φουρέιρα, την η Μέλισσες, ακούμε τώρα, ο DJ Κας, διόρθωσέ με, Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, η Ήβη Αδάμου. Αφήσαμε κάποιον έξω. Νομίζω τους έχουμε πει. Τους έχουμε πει όλους. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και το CD όντως βγήκε πάρα πολύ καλό. Μας ακούτε και λίγο όχι μόνο, θα έχουμε και σας ακούω ενθουσιασμένους. Ναι, θα έχουμε και εκπλήξεις. Έλεγα ναι. Μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, γιορτάζει το συγκρότημα. Έτσι. Γιατί έχουμε αυτή τη συναυλία. Αλλά ήρθατε ενώ μας καταπλακώσανε πολιτική ή η επικαιρότητα κλπ. Και μας φέρατε χαιρόμαστε τώρα πολύ γι' αυτό. Μια νότα χαράς. Είναι τα παιδιά να πούμε. Και αγάπης ρε παιδιά. Είναι βγάζετε μια εκδρομή. Αγάπης. Όταν γίνονται αυτές οι εκδρομές, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Παρόλη την κούραση και να πω ότι μου αρέσει που τα παιδιά, γι' αυτό μιλάω για επαγγελματισμό και άνθρωπους που βλέπουν μπροστά. Ο Super FM εκπέμπει ζωντανά από εκεί, έχει booth. Θα μιλάμε στο ραδιόφωνο, μετά πάμε πίσω, υπάρχει το catering, θα είναι ο κόσμος εννοείται που είναι ό,τι καλύτερο για μας ο κόσμος να είναι εκεί. Περνάμε καταπληκτικά. Θα έχουμε όμορφα περίπτερα με φαγητά, με κάστανα, με ζεστό κρασί. Μου έλεγε ο Χρύσανθος χθες. Πολύ, πολύ. Όχι να μην έρθεις, του λέω θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν μέχρι τις 3 το πρωί εκεί, 2 το πρωί, ναι. 2 ώρα φύγαμε όλοι. Ήρθε από το δελτίο, ήταν εκεί. Ο Ζήνωνας ήταν εκεί, ξυπνήσε το πρωί τώρα. Μπράβο, παιδιά, κουράγιο. Σας συγχαίρω. Πραγματικά είναι αξίαπαινη προσπάθεια. Παρουσιάζει ο καινούριος συνεργάτης και φίλος Μάκης ο Πουνέδης, από τον Λάμψη, τον πρώτο μουσικό σταθμό της Αθήνας. Που έχουμε ξεκινήσει πρόσφατα μια συνεργασία με τον Σούπερ και ήταν και μια αφορμή. Αδελφοποιηθήκαμε. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία που υπόσχεται. Πολλά συμπορία. Ταιριάζει αυτή η λέξη. Υπήρχε ένα φλερτ από πολύ καιρό με τον Μάκη, γιατί του άρεσε ο Σούπερ, μας άρεσε ο Λάμψη και κάποια στιγμή είπαμε ότι είναι πολύ κοντινά σαν προϊόντα. Αδελφοποιημένα ραδιόφωνα, πώς γίνεται με τις λοιπόν, πόλεις. Μαζί με την δική μας η Χριστιανά την Αριστοτέλους. Ναι. Κάνουν ωραίο δίδυμο, είναι πολύ καλή. Και θα έχουμε και πολύ διασκεδαστικές και φάτες στιγμές, αλλά και συγκίνηση. Έτσι ακριβώς. Και συγκίνηση και εκπλήξη σε όλα αυτά τα ζήσουμε. Θα πούμε και δικά μας τραγούδια να πούμε στον κόσμο, αλλά η βάση δίνεται στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και στην πρωτοβουλία αυτή του Γιώργου, ο οποίος πιστεύω ότι είναι ο πλέον ικανός για να κάνει αυτό το πράγμα με το CD. Αυτό που είπε ο Ζήνωνας με το CD είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα χριστουγεννιάτικο CD. Άμα δεν έχεις στο μυαλό και τον επαγγελματισμό του Γιώργου, του Θεοφάνους, δεν μπορείς να το κάνεις. Να επιμεληθείς καλλιτεχνικά αυτό το πράγμα. Και όλα ωραία. Δηλαδή είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, αλλά.